Είχε έτσι μια έντονη, ένας έντονος εκνευρισμός και ανησυχία για το ότι δεν έχουν νερό πολλές περιοχές. Και λέει και ο κόσμος, το πρώτο μέτρο μείωσης της εξάλληψης του κορονοϊού είναι να πλένουμε καλά τα χέρια μας, αλλά πώς θα τα πλύνουμε αν δεν έχουμε νερό. Τι γίνεται με το νερό μας και πώς μπορεί να σταματήσει αυτό το να μένουν περιοχές. Μου λέει μια φίλη, ακόμα και δύο μέρες είχαμε νερό, δεν είχαμε νερό. Τι γίνεται με αυτό το κομμάτι, για δώστε μας έτσι. Πάντα είχαμε, αλλά τώρα δεν πρέπει, πρέπει να έχουμε καλό και πολύ νερό. Αλλιώς δεν πρέπει να έχουμε. Λοιπόν, για πάμε. Θα μου επιτρέψεις να ναι, 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 μα τις κάνω όλες μαζεμένες για να μην σας διακόπτω. Έτσι. Ναι, okay, okay. Για πείτε μας. Λοιπόν, καλημέρα λοιπόν σε σένα και στους ακροατές. Καλημέρα για το ηχό. Να ενημερώσουμε τους πολίτες της Ιεράπετρας ότι η υπηρεσία αυτή τη στιγμή λόγω και του κορονοϊού, λόγω και των ειδικών αδειών που παίρνουν οι υπάλληλοι έχει, δεν θα το έλεγα έλλειψη προσωπικού, υπάρχει προσωπικό για να αντιμετωπίσει το οτιδήποτε, απλώς είναι λιγότερο το προσωπικό από ότι σε κάθε άλλη περίπτωση. Όπως συμβαίνει βέβαια και σε όλη την Ελλάδα λόγω της πανδημίας. Από εκεί και ύστερα, εχθές είχαμε μια ιδιαίτερη κρίσιμη κατάσταση που δεν αφορούσε μόνο την υπηρεσία, αφορούσε και τη ΔΕΗ. Υπήρχε μια βλάβη της ΔΕΗ σε στήλο ο οποίος ηλεκτροδοτούσε τις δεξαμενές της Ιεράπετρας. Θέλω να ευχαριστήσω στο σημείο αυτό τον κύριο Αγγελάκη για την προσπάθεια που κατέβαλε, το στέλνος που έδειξε στην όλη περίπτωση και το συνεργείο της ΔΕΗ που με κίνδυνο γενιά Μποφόρη βέβαια ανεβήκανε στο στήλο, επιχειρήσανε δύο φορές να ανεβούν, τη δεύτερη τα καταφέρανε, αποκαταστήσανε τη βλάβη και λειτουργούσαν κανονικά το υδραγωγείο της πόλης της Ιεράπετρας. Παράλληλα υπήρξε και ένα σπάσιμο στο κεντρικό δίκτυο της Αρακίνας, το οποίο αποκαταστάθηκε άμεσα. Νερό όμως, υδροδότηση προς την Ιεράπετρα δεν σταμάτησε να υπάρχει. Μπορεί σε κάποιες περιοχές, σε κάποια σημεία της πόλης να υπήρχε χαμηλή πίεση και αυτό το αντιλαμβανόταν περισσότερο τα σπίτια που ήταν σε ψηλούς ορόφους. Από εκεί και ύστερα καταβάλαμε κάθε προσπάθεια, κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε να αντιμετωπίσουμε το συγκεκριμένο πρόβλημα. Να δώσω συγχαρητήρια στα παιδιά της υπηρεσίας για τον τρόπο που ενεργήσανε και σε χρόνο αλλά και σε ποιότητα εργασίας, ξεκάθαρο αυτό. Και να ξέρετε ότι μαζί με τον προϊστάμενο της υπηρεσίας παρακολουθούσαμε όλη την ώρα τα συνεργεία και τις εργασίες τις οποίες κάναμε. Αναπόφευκτες λοιπόν οι ζημιές, λέτε και αντιδήμαρχε, δηλαδή δεν είναι στο χέρι σας. Εχθές τουμπλαριστήκαν τα προβλήματα. Ναι. Ένα το σπάσιμο, ένα το πρόβλημα με τη ΔΕΗ. Ναι. Ο σωστός συντονισμός όμως, έτσι, απέτρεψε τα χειρότερα. Τα χειρότερα, ειλικρινά, αν δεν γινόταν η λύση άμεσα, όντως θα έμενε η πόλη χωρίς νερό. Μάλιστα. Αυτό οπότε, προλάβαμε τα χειρότερα, ξέρουμε, λοιπόν, κατάλαβα. Ναι, ξέρουμε να αντιμετωπίζουμε τέτοιες καταστάσεις. Έχουν αντιμετωπιστεί και στο παρελθόν. Έτσι, οπότε, οτιδήποτε συμβεί μπορούμε να το αντιμετωπίσουμε. Από εκεί και ύστερα, να πω ότι το τελευταίο χρονικό διάστημα η κατανάλωση του νερού έχει αυξηθεί γύρω στο 25-30% και είναι λογικό, ο κόσμος είναι στο σπίτι, είναι στα σπίτια του, χρειάζεται περισσότερο νερό, όπως είπατε και εσείς, λόγω κορονοϊού πρέπει να πλυνόμαστε, να πλύνουμε τα χέρια μας συνέχεια. Αυτό λοιπόν στην υπηρεσία μας δείχνει μια αύξηση κατανάλωσης γύρω στο 25-30%. 25-30% περισσότερο νερό ξοδεύουμε αυτή την ώρα. Μιλάμε για την πόλη μέσα και τη δημαρχία, έτσι, όχι για τα δημοτικά διαμερίσματα. Εκεί φαντάζομαι δεν έχει πρόβλημα. Το ίδιο ισχύει. Όσο είσαι μέσα στο σπίτι, καταναλώνεις περισσότερο νερό. Αυτό είναι ξεκάθαρο.
Έτσι. Οπότε καλύπτονται οι ανάγκες, έχουμε δηλαδή ποσότητα. Δεν υπάρχει πρόβλημα. Δεν υπάρχει πρόβλημα στην ποσότητα. Το μόνο πρόβλημα είναι τα σπασίματα. Από την άλλη, έχουμε και δημαρχία. Αυτό δεν μπορεί να σταματήσει αυτό το με κάποιο τρόπο να το σταματήσετε. Γιατί αν υποθέσουμε ότι αρκετά σπασίματα έχουμε από αυτή τη δράση της Κοσμοτέ, τότε νομίζω με κάποιο τρόπο πρέπει να σταματήσει τώρα. Είναι κάτι το οποίο είναι αναπόφευκτο, αλλά πρέπει να τελειώσει αυτό, θα σταματήσει με το που τελειώσει τα έργα η Κοσμοτέ. Από εκεί και ύστερα είναι ολιγόρες οι διακοπές που κάνουμε, δηλαδή 2-3 ώρες, ούτως ώστε να αποκαταστήσουμε τη βλάβη που προκαλείται. Από εκεί και ύστερα υπάρχει ένα χρονικό διάστημα μέχρι να περσάρουν τα δίχτυα. Και εντάξει, αυτό το ξέρει ο κόσμος. Πάντως, σε αυτή την περίπτωση, να τονίσω κάτι το γεγονός ότι όσο υπάρχουν σπίτια με ντεπόζιτα, δεν καταλαβαίνουν τη διακοπή νερού. Να. Μας λέει μια φίλος ακροατής ότι εδώ και ένα μήνα έχουν πρόβλημα με το νερό στην περιοχή κοντά στα κτέλ. Εκεί, στα καινούργια φαντάζομαι. Εκεί τώρα τι γίνεται. Εκεί ακριβώς το επιχείρη Κοσμοτέ, μπράβο, το τελευταίο διάστημα, κόβεται, δηλαδή γίνεται το, μας πάει το δίκτυο, πρέπει να πάμε να το αποκαταστήσουμε. Δηλαδή την ώρα που γίνεται η αποκατάσταση της ζημιάς, εκείνη την ώρα όντως δεν υπάρχει νερό. Από εκεί και ύστερα, αν υπάρχει ντεπόζιτο, το λέω και πάλι, δεν αντιμετωπίζεται πρόβλημα. Δηλαδή για να κάνουμε την καθαριότητά μας, όπως λόγω κορονοϊού ή λόγω άλλων αναγκών, ας πούμε, δεν υπάρχει πρόβλημα. Αυτό να το ξεκαθαρίσουμε. Δεν υπάρχει πρόβλημα. Δηλαδή όλοι αυτοί και οι δήμαρχοι που μας λένε ότι έχουν πρόβλημα, δεν έχουν πρόβλημα και το λένε έτσι. Επειδή αυτό το ένα μήνα τώρα, στο κτέλ, λέει. Ίσως δεν με κατάλαβες. Όχι, κατάλαβα. Επειδή έχω μιλήσει εγώ με αρκετούς πολίτες και περισσότεροι που αντιμετωπίζουν πρόβλημα δεν έχουν ντεπόζιτο. Ναι, εκεί σε αυτές τις περιπτώσεις ναι, υπάρχει. Δηλαδή να πάνε να πάρουν ντεπόζιτο. Αυτό λέτε. Να πάμε να βάλουμε ντεπόζιτο, λοιπόν, λέτε. Δεν λέω να πάμε να βάλουμε ντεπόζιτο. Λέω ο καθένας μπορεί να βάλει ή να μην βάλει. Απλώς θα ξέρει ότι σε περίπτωση διακοπής για τον Α ή Β λόγο θα έχει ένα πρόβλημα για το συγκεκριμένο χρονικό διάστημα. Δεν είναι όμως ότι κόβεται έτσι προς Θεού. Ναι, το ξέρω ότι δεν κόβεται επί τούτου. Και ό,τι κάνετε, ό,τι μπορείτε. Αλλά με κάποιο τρόπο. Πώς μπορεί να περιοριστεί αυτό το πράγμα σε αυτή την περίοδο. Λοιπόν, δηλαδή, κοιτάμε το δίκτυο της Αρακίνας που μας παρουσιάζει, το κεντρικό δίκτυο της Αρακίνας που μας παρουσιάζει το μεγαλύτερα προβλήματα, με πεφαλαιωμένο δίκτυο πλέον. Γνωρίζετε πολύ καλά ότι η αντικατάστασή του θα γίνει σε τρεις φάσεις. Η πρώτη φάση ξεκινάει άμεσα, η δεύτερη φάση η μελέτη έχει τελειώσει. Έχει βγει το ποσό, είναι γύρω στα 3,5 εκατομμύρια η δεύτερη φάση και παράλληλα πηγαίνουμε για την τρίτη φάση. Να ξεκαθαρίσουμε λοιπόν στο πολίτη της Ιεράπετρας ότι στην ολοκλήρωση του έργου θα αντικατασταθεί και όλο το δίκτυο αμυαντοσωλήνα της πάνω μεράς. Έτσι, ένα χρόνιο αίτημα και μια χρόνια ανάγκη, αν θέλεις να το θέσουμε έτσι. Δηλαδή, παράλληλα θα έχουμε και καινούριο δίκτυο, όχι μόνο από τη Σαρακίνα προς το Περιστερά, στις Δεξαμενές, αλλά και από τις Δεξαμενές του Υδραγωγείου προς την Ιεράπετρα. Θα αλλάξει το δίκτυο με τους αμυάντους σωλήνες. Η υπηρεσία γνωρίζει τις ανάγκες. Ναι, απλά αυτό το ξέρουμε ότι είναι ένα σχέδιο το οποίο δεν ξέρω αν είναι μέσο πρόθεσμο ή μακροπρόθεσμο, η ολοκλήρωση εννοώ του έργου της Αρακίνας. Όμως αυτή τη στιγμή καταλαβαίνω ότι δεν είναι στο χέρι σας να μην υπάρχουν σπασίματα. Όταν το δίκτυο είναι πεπαλαιωμένο και δίνεται μια μάχη καθημερινά
το καταλαβαίνω να μην υπάρχει πρόβλημα ποσότητας νερού, αλλά λέω τώρα σε αυτή την περίπτωση, κύριε Δήμαρχε, δεν μπορεί να γίνει δηλαδή κάτι άλλο και να αποφευθούν τα σπασίματα. Δεν είναι στο χέρι σας και κάντε ό,τι μπορείτε για την άμεση αποκατάσταση. Αυτό μας λέτε. Ναι. Αλλά ναι, το να υπάρξει κάτι άλλο. Έχουν αντικατασταθεί μέσα στην πόλη της Ιεράπετρας αρκετά δίχτυα. Και συνεχίζουμε να αντικαθιστούμε και άλλα δίχτυα. Δηλαδή σε σημεία τα οποία παρουσιάζουν συχνά προβλήματα, έχει ξεκινήσει η υπηρεσία και τα αντικαθιστά. Κομμάτια μικρά, μεγάλα, δηλαδή 500, 600 μέτρα, 200 μέτρα, 100 μέτρα, που χρειάζεται όσο χρειάζεται. Είναι εστιασμένα αυτά τα σημεία, οπότε προχωράμε σιγά σιγά στην αντικατάσταση των συγκεκριμένων δικτύων. Από εκεί και ύστερα. Αυτό γίνεται άμεσα. Από εκεί και ύστερα, στα πιο μεγάλα κομμάτια, στα μακροπρόθεσμα, όπως πολύ σωστά τονίσατε προηγουμένως, ήδη έχουμε ξεκινήσει και έχει μπει, ας το πούμε έτσι, αν το επιτραπεί η έκφραση, έχει μπει το νερό στο αυλάκι. Θα αντικατασταθούν λοιπόν και αυτά. Έτσι, οι μελέτες υπάρχουν, οι μελέτες γίνονται συνέχεια, γνωρίζουν τα προβλήματα. Χρόνος χρειάζεται, ξεκάθαρα. Έτσι, δεν να το ρωτήσω λίγο. Συμφωνούμε. Απλά καταλαβαίνετε και τον κόσμο που μένει σπίτι και πρέπει να πλύνει τα χέρια του και το πρώτο μέτρο κατά της εξάλειψης αυτού του κακού που μας βρήκε, τι άλλο να πω τώρα, είναι το πλένουμε καλά τα χέρια μας. Όταν δεν έχει νερό, καταλαβαίνετε ότι αγαναχτή είναι, που είναι, υπάρχει και πανικός στην κοινωνία. Και μην το κρύψουμε ότι υπάρχει πανικός με αυτόν τον κορονοϊό. Οπότε καταλαβαίνετε ότι εντείνεται η αγωνία κάποιου που δεν έχει νερό στο σπίτι του. Έτσι το αντιλαμβανόμαστε όλοι αυτό. Και ρωτάω ξανά, υπάρχει περίπτωση να λιγοστέψουν αυτά τα σπασίματα με κάποιο τρόπο, δηλαδή να απαγορευτεί στην Κοσμοτέ? Δεν ξέρω το ποσοστό ας πούμε των ζημιών από αυτή τη δράση της Κοσμοτέ. Αν έχουμε ας πούμε 10 σπασίματα τη μέρα και φταίει η Κοσμοτέ, ας σταματήσει να κάνει τα έργα η Κοσμοτέ τώρα. Δεν χάθηκε και ο κόσμος. Να έχει 10 σπασίματα τη μέρα και ένα σπάσιμο. Έτσι θα προξενήσει το πρόβλημα το συγκεκριμένο. Από εκεί και ύστερα, τι να πω. Μάλιστα. Καταλαβαίνουμε και ξέρουμε ότι κάνετε ό,τι μπορείτε. Το θέμα είναι αυτό που λέμε τόση ώρα, ότι ναι, υπάρχει θέμα και ανασφάλεια στον κόσμο, και άμα δεν έχει και νερό, η ανασφάλεια εντείνεται περισσότερο. Γι' αυτό το λέω. Οπότε ας κάνουμε υπομονή και στην τελική ειρήνη. Ναι. Γιατί η εταιρεία λέει που σπάει τον αγωγό δεν φροντίζει και την άμεση αποκατάσταση της ζημιάς. Ποιος επιβαρύνεται για τα τόσα σπασίματα για την αποκατάσταση, ερώτηση. Συνήθως γίνεται με τα μηχανήματα της εταιρείας, όπως βάζουμε στο προσωπικό, γιατί τα παιδιά γνωρίζουν το πώς πρέπει να γίνει αποκατάσταση. Η αποκατάσταση της βλάβης. Δεν μπορεί ο κάθε υδραυλικός να μπει στα δίκτυα της υπηρεσίας. Έχει κάποιες ιδιαιτερότητες στο δίκτυο. Είναι ποιοι καθαρισμοί πρέπει να ανοίξουν, από πού πρέπει να κοπεί το νερό. Υπάρχουν διάφορες τεχνικές, ας πούμε, που πρέπει να γίνουν ώστε να γίνει σωστά η αποκατάσταση. Μάλιστα. Ωραία. Κάντε ό,τι μπορείτε λοιπόν. Η εταιρεία, ας πούμε, φροντίζει για τα υλικά αν χρειαστούν και λοιπά, αλλά δεν μπορεί να παρέμβει η ίδια για να αποκαταστήσει τη ζημιά σε περίπτωση που γίνεται από την εταιρεία. Έτσι, δεν ξέρουν να το φτιάξουν. Το πρωτόκολλο, κατάλαβα. Πούμε, που πρέπει. Οπότε τρέχει ο Δήμος και για τα σπασίματα της Κοσμοτέ και λέτε, δημιουργεί πρόβλημα. Τι να πω τώρα, δεν ξέρω τι να πω. Καταλαβαίνω και τη δύσκολη θέση τη δική σας. Ούτε άλλως καθημερινότητά μας στην υπηρεσία, Μαρία, δεν είναι εύκολη. Έτσι, τα παιδιά, ούτως ή άλλως, εμείς γνωρίζουμε το τι πραγματικά συμβαίνει στην υπηρεσία κάθε μέρα, που πρέπει να τρέξουμε, τι πρέπει να αντιμετωπίσουμε, πώς πρέπει να το αντιμετωπίσουμε. Δεν υπάρχει όμως κάτι το οποίο έχει παρουσιαστεί και να μην δώσουμε λύση. Το θέλουμε να καταλάβει ο πολίτης της Ιεράπετρας. Και από την άλλη,
ειδικά με την κατανάλωση του νερού, έτσι, λίγο να προσέξουμε και να μην κάνουμε άσκοπη χρήση. Δηλαδή, την ώρα που ξεριζόμαστε, ας πούμε, ας μην είναι η βρύση όλη την ώρα ανοιχτή. Την ώρα που πλένουμε τα χέρια μας ή τα πιάτα, ας πούμε, μπορούμε κατά διαστήματα να ανοίγουμε ή να κλείνουμε τη βρύση, ώστε να ελαχιστοποιούμε την κατανάλωση του νερού. Είναι κάποιες κινήσεις αυτές που βοηθάνε προς αυτή την κατεύθυνση, δηλαδή να μην έχουμε κατανάλωση νερού, άσκοπη κατανάλωση. Ωραία, ας κάνουμε λοιπόν, ας μην καταναλώνουμε άσκοπα νερό. Πλυντήρια μπορούμε να βάζουμε το βράδυ, έτσι, για να υπάρχει κίνδυνο στα πλυντήρια ότι δηλαδή είναι κάποια πράγματα που πρέπει να τα γνωρίζουμε. Μάλιστα. Ωραία. Τι άλλο να πω. Και εντάξει, κάντε ό,τι μπορείτε για να αποφεύγετε αυτό το μένουμε χωρίς νερό, κύριε Αντιδήμαρχε. Θέλω να τονίσω γεγονός ότι είναι ολιγόρες οι διακοπές νερού και αφορούν το χρονικό διάστημα της αποκατάστασης οποιασδήποτε βλάβης. Αυτό είναι. Δεν μένει η Ιεράπετρα ή οι περιοχές Ιεράπετρας χωρίς νερό. Μπορεί μια συγκεκριμένη περιοχή να έχει μία, δύο, τρεις μέρες, ας πούμε, διακοπή νερού. Δεν είναι καθόλου τη διάρκεια της μέρας, είναι για τρεις, τέσσερις ώρες, ας πούμε, όσο χρειάζεται να περσάρει μετά το δίκτυο, να αποκατασταθεί ζημιά και να περσάρει το δίκτυο. Κατά τη διάρκεια της μέρας όμως έχουν νερό. Δηλαδή, οποιαδήποτε βλάβη και αν παρουσιαστεί, εμείς μέχρι τις 12, μία η ώρα, έχουμε αποκαταστήσει. Απλώς είναι μετά το σε ποιο σημείο είναι το σπίτι, αν είναι σε ψηλό όροφο, κάποιες ιδιαιτερότητες μετά, είναι κάποιες ιδιαιτερότητες μετά, οι οποίες μπορεί να παρουσιαστεί. Τώρα, ως προς την ποιότητα του νερού, χλωριώνεται αυτό και τη Δημαρχία, γιατί άμα δεις και στα δημοτικά διαμερίσματα, δηλαδή χρειάζεται παραπάνω χλωρίωση τώρα. Υπάρχουν σε αρκετά χλωριωτές, υπάρχουν σε αρκετά δημοτικά διαμερίσματα, έτσι, και από την άλλη να τονίσω ότι υπάρχει κωδικός για χλωριωτές και για τα υπόλοιπα. Συντήρηση δικτύων δεξαμενών υδροδότησης γίνεται, υπάρχει προγραμματισμός, ό,τι πρέπει να γίνει γίνεται. Μάλιστα. Ωραία. Και όπου υπάρξει κάποια στιγμή πρόβλημα, αν υπάρξει πρόβλημα, λόγω των πολλών αναλύσεων που κάνουμε, αντιλαμβανόμαστε γρήγορα αυτό, επεμβαίνουμε και λύνεται το πρόβλημα. Ούτως ή άλλως βλέπεις ότι τις αναλύσεις αναρτούμε, δεν έχουμε να κάνουμε κάτι, δεν να κρύψουμε κάτι. Είμαστε ξεκάθαροι απέναντι στον πολίτη της Ιεράπετρας. Μάλιστα. Ωραία. Λοιπόν, αν χρειαστεί θα τα ξαναπούμε. Πολύ ευχαριστώ, Μαρία. Πολύ ευχαριστώ. Να είστε καλά. Σας ευχαριστούμε πολύ. Και ό,τι γίνεται. Όχι άσκοπη χρήση νερού. Ωραία. Όχι άσκοπη χρήση. Το 30% που είπα προηγουμένως, αύξηση κατανάλωσης, είναι τεράστιο. Ναι. Έχουμε όμως, είπαμε, ποσότητα. Δηλαδή το μόνο πρόβλημα είναι. Γιατί έχουμε ζημιές. Ναι. Το μόνο πρόβλημα είναι οι ζημιές. Έτσι. Που είναι σοβαρό πρόβλημα. Αλλά ποιότητα και ποσότητα νερού είμαστε εντάξει. Ωραία, έτσι. Να είστε καλά. Την καλημέρα μας και εσείς. Γεια σας. Καλημέρα. Λοιπόν, αυτά με το νερό, επειδή πολλοί φίλοι ακροατές μας ρωτάτε και μην